Εσχολή χορού του Φωκάιβα και Ελληνού είναι σε όλους μας γνωστή. Άλλωστε έχουμε πάει εκεί και έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Ξαναπήγαμε όμως και τα περάσαμε ακόμα καλύτερα. Γιατί? Μα γιατί έγινε η κοπή της πίτας και ο χώρος είχε γεμίσει από παιδικές φωνές και χαμόγελα. Εμείς δεν θα σας πούμε τίποτε άλλο, απολαύστε το βίντεο. Θυμάστε ασφαλώς ότι έχουμε πάει στη σχολή χορού του Φωκάιβα και Ελληνού. Πριν λίγες μέρες ξαναπήγαμε, αλλά για διαφορετικό λόγο. Έγινε η κοπή της πίτας και είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά της σχολής. Η χαρά τους δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Γεια σου, πώς σε λένε? Λένε Ολυμπία. Ολυμπία, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ήρθες εδώ. Ήρθα για να γιορτάσουμε μαζί με τον Φωκάιβα πίτα και θα κάνουμε και γιορτάσμα. Εσύ? Πώς σε λένε καταρχήν? Καρολίνα. Εσύ γιατί ήρθες εδώ? Για το ίδιο. Πώς σας φαίνεται ο Φωκάς? Είναι καλός. Εντάξει. Είναι καλός. Καλός συνάδελφος. Άντε πες και εσύ, ρε Καρολίνα. Γιατί ήρθες εδώ? Γιατί ο κύριος Φωκάς έχει μια πολύ καλή σχολή, έχει ωραίο περιβάλλον και είναι και πολύ καλός. Όταν μαζεύτηκαν όλοι, έγιναν όσα περιμέναμε. Ο Φωκάς χαρούμενος έκοψε την πίτα και όλα τα παιδιά είχαν την αγωνία ποιο θα κερδίσει το φλουρί. Όμως μόνο μία ήταν η τυχερή και μίλησε στη Γιωβάννα. Έμαθα ότι βρήκες το φλουρί, τώρα πώς νιώθεις? Έχω λίγο τράκ. Και βέβαια, τι καλύτερο από μια αγκαλιά του Φωκά. Συγχαρητήρια, μπράβο! Μάθε τη χέρι, πώς σε λένε? Μπράβο, να ζήσεις! Πολλοί φίλοι του ήταν εκεί συγκεντρωμένοι για να τον συγχαρούν. Η Γιωβάννα δεν έχασε την ευκαιρία και μίλησε με δύο από αυτούς. Τι έχετε να πείτε για τη σχολή του? Έχω να πω για τη σχολή και για το Φωκά ότι είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, γι' αυτό μπορεί να το μεταδώσει πάρα πολύ εύκολα και στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους. Ξέρετε το Φωκά χρόνια? Πολλά χρόνια, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Πώς σας φαίνεται η σχολή του? Από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Αθήνα. Τα παιδιά που έρχονται εδώ? Τα παιδιά από τα καλύτερα. Είδατε τι όμορφα τα περνάνε στη σχολή του Φωκά? Αν σας αρέσει να χορεύετε, πηγαίνετε κι εσείς στην Κυψέλη. Δεν θα χάσετε. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε ένα χορευτή. Ένα χορευτή και δάσκαλο. Στο προηγούμενο μάλιστα βίντεο παρακολουθήσαμε και την κοπή της πίτας στη σχολή του. Αναφερόμαστε στον κύριο Φωκάιβα και Ελληνό. Γεια σας! Γεια σας, Δεσποινίδη. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είστε γλυκύτατες. Ευχαριστούμε. Ας αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Ωραία. Κύριε Βαγγελινέ, όταν βλέπω χορό, ιδίως κλασικό μπαλέτο, μου έρχονται στο νου τα πουλιά. Έχει σχέση ο χορός με το πέταγμα των πουλιών? Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που έχουν σχέση με το πέταγμα των πουλιών, όπως και η τεχνική ξεκινάει με την προϋπόθεση να πετάξεις και να σταθείς στον αέρα όπως είναι τα πουλιά. Μέσα στο μπαλέτο διδάσκονται τέτοια βήματα, είναι η εξέλιξη που σιγά σιγά αποκτάει τη δύναμη το κορμί ώστε να μπορεί να σταθεί περισσότερο στον αέρα. Όπως ο Νουρέγεφ, το ξέρετε? Ήταν ένας μεγάλος χορευτής ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη... το μεγαλύτερο πήδημα στον αέρα και έμενε και στον αέρα. Είμαι περίεργη. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το χορό? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουνα στην αρχή εμποροπλοίαρχος. Ναι. Ναυτικό. Αλλά χόρευα από πολύ μικρός. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και την πρώτη ευκαιρία μου την έδωσε η δασκάλα μου, η Κική Μανιάτη, που έχει σχολή κι αυτή. Και ξεκίνησα εκεί χορό και με βοήθησε πάρα πολύ. Αγαπούσα την κίνηση, αλλά δεν ήξερα τη δυσκολία που είχε το πράγμα όλο. Δηλαδή δεν ήξερα την τεχνική του χορού. Όταν μπήκαμε στην τάξη, κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα, αλλά αυτό είναι που σε κάνει να το αγαπάς πιο πολύ. Και εσείς μερικές φορές τα μαθήματά σας, πιστεύω κάποια δύσκολα μπορεί να σας αρέσουν και πιο πολύ από κάποια. Ναι, πράγματι. Πώς
στην Ελλάδα, κύριε δάσκαλε. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο χορός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί το κράτος πιο πολύ με το χορό. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ μορφωμένοι πάνω στο είδος του χορού. Και η προσέλευση του κόσμου είναι μεγαλύτερη, γιατί βλέπουμε ότι έχει προβληθεί και από τα μέσα και από την τηλεόραση που υπάρχει στη ζωή μας πολύ έντονη, και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και τα συστήματα που υπάρχουν, όπως στη σχολή μου εμένα διδάσκεται το αγγλικό σύστημα, βοηθάει τα παιδιά σε πιο γρήγορη και πιο καλή εξέλιξη. Υπάρχουν ευκαιρίες για χορευτή στην πατρίδα μας? Ωραίες ερωτήσεις και δύσκολες. Παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Όχι ότι τώρα είναι εύκολα όμως, γιατί δυστυχώς υπάρχει η λυρική σκηνή, υπάρχουν κάποιες ομάδες χορού και υπάρχουν και τα κέντρα που και εσείς ξέρετε, που υπάρχουν μπαλέτα, που χορεύουν. Εξαρτάται τώρα τι θέλει ο καθένας και τι φιλοδοξίες έχει που να φτάσει. Μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα σαφώς υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες. Αλλά προχωράμε με τα βήματα τα κανονικά και τα αναπτυσσόμενα, γρήγορα. Γιατί δημιουργήσατε τη δική σας σχολή? Είναι πολλοί οι λόγοι, θα σας πω δύο πάρα πολύ βασικούς. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, όπως και εσείς όταν διαβάζετε το μάθημά σας, πιστεύω ότι δεν αποδίδετε όλες τις ώρες το ίδιο, δηλαδή κάποια διαφορετική ώρα της ημέρας μπορεί να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ναι. Όπως και εγώ όταν δεν είχα το δικό μου χώρο και τη σχολή μου, έπρεπε να χορογραφώ σε κάποιους χώρους που πήγαινα για να κάνω πρόβες και ήταν πολύ περιοριστικό αυτό. Ένας λόγος λοιπόν είναι να αποκτήσω το δικό μου χώρο που να μπορώ οποιαδήποτε ώρα θέλω να μπαίνω να δημιουργώ ως χορογράφος. Απ' την άλλη αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και πιστέψτε με, δεν το έχετε νιώσει ακόμα, αλλά σας εύχομαι να το νιώσετε, είναι πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις κάτι να αναπτύσσεται, είτε κινησιολογικά, είτε στην ηλικία του, είτε στο μυαλό του. Και είναι μεγάλη ευτυχία για μένα που αυτή τη στιγμή έχω παιδιά στη σχολή από 3,5 χρονών και τα βλέπω 3 χρόνια που είναι η σχολή τώρα να έχουν αναπτυχθεί, να έχουν διαφορετική στάση στο κορμί τους. Και είναι, πιστεύετε μου, ταλέντο το να μεταδώσεις κάποιο πράγμα. Αυτό δεν στο μαθαίνει κανένας. Το να μπορείς να μεταδώσεις αυτό που ξέρεις, δεν μπορεί να στο μάθει κανένας. Γιατί βλέπουμε. Και εσείς πιστεύω στο σχολείο σας, αγαπάτε κάποια δασκάλα πιο πολύ, αγαπάτε κάποια πιο πολύ. Ναι. Ναι. Γιατί την αγαπάτε πιο πολύ? Επειδή είναι καλύτερο μάθημα. Καλύτερο μάθημα. Είναι καλή και κάνει καλύτερα μαθήματα. Ωραία. Άρα έχει μια μεταδοτικότητα και σας προσεγγίζει πιο καλά και καταλαβαίνετε πιο καλά από αυτήν κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να είναι πολύ μορφωμένος, αλλά να μην μπορεί να τα μεταδώσει τόσο καλά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έκανε τη σχολή. Ασχολείστε με κάτι άλλο εκτός από το χορό? Έχετε δηλαδή ελεύθερο χρόνο? Ελεύθερο χρόνο έχω όταν δεν έχω πολλές πρόβες και πολλές δουλειές να κάνω και ασχολούμαι πιο πολύ, μου αρέσει η θάλασσα το καλοκαίρι πάρα πολύ και τον ελεύθερο χρόνο μου ακούω πάρα πολύ μουσική και κάνω σχέδια για το μέλλον. Τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με λέξεις. Ωραία. Δηλαδή θα σας λέμε εμείς κάποιες λέξεις και εσείς θα προσπαθείτε να βρείτε κάτι που ταιριάζει, να μας πείτε κάτι που ταιριάζει αυτές. Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Μουσική. Να σου πω μια λέξη που ταιριάζει στη μουσική, σε σχέση... Ναι. Μουσική. Ό,τι σκέφτεστε με τη μουσική. Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μουσική, χορός. Ρυθμός. Ρυθμός, κίνηση. Τώρα κίνηση. Κίνηση, ομορφιά. Χαμόγελο. Ευτυχία. Χρώμα. Κόκκινο. Φύση. Ηρεμία. Ένα κασκόλ από σύννεφα. Ένα. Ένα κασκόλ από σύννεφα. Μια χορογραφία. Φως. Φως, όχι στο τούνελ. Χαρά. Μάλιστα, κερδίζατε τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Γιατί σας λένε Φωκά, μήπως είχατε καμιά σχέση με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα? Υπήρχε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Φωκάς ο Μέθης, στον οποίο τον απαγορεύσανε κάποια στιγμή. Όχι. Τον παππού μου το λέγανε Φωκά, το μικρό το όνομα, και όντως συνήθως είναι επώνυμο. Και πολλοί με μπερδεύουν, λένε Φωκάς είναι το μικρό ή το επώνυμο. δεν ξέρω αν παλιότερα υπήρχε σχέση με τον Βυζάντιο, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά.
Εσείς θα ζητηθείτε μασκάρα στις απόκριες. Και τι? Παλιότερα μ' άρεσε να δίνουμε, τώρα τελευταία δεν δίνουμε πολύ. Α, γιατί? Είναι πιο... η κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τις δουλειές, με τα τραξίματα. Είναι και μια εποχή που γίνονται η προετοιμασία των εξετάσεων στη σχολή και δεν έχω πολύ μια λόγια τόσο για μασκάρεμα και ξεφάντωμα. Είστε γνωστός, χορεύετε, είστε δάσκαλος χορού. Τι άλλο ονειρεύεστε για τη ζωή σας? Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια οικογένεια. Ναι. Να κάνω παιδιά, πολλά, γιατί τα λατρεύω. Και σε σχέση με τα επαγγελματικά μου, θα ήθελα αργότερα να δημιουργήσω μια δικιά μου ομάδα που να κάνω παραστάσεις. Ωραία! Και θα είστε καλεσμένες μου. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Το θέατρο Νέο Ριάλτο στην Κυψέλη επισκεφθήκαμε τον Πίτερ Παν και την παρέα του. Ο ήρωας που παραμένει πάντα παιδί μας μάγεψε με τη ζωντανή και την παιδικότητά του. Ένα έργο γεμάτο χορό και τραγούδι που θα σας ξετρελάνει και θα σας κάνει να βρεθείτε στα σύννεφα μαζί με τους πρωταγωνιστές. Με πάντα μικρός στη ζωή. Πειρατές με σπαθιά, παιδιά που πετούν στον αέρα, μουσική, χορός και χρώματα είναι αυτά που πρωταγωνιστούν στο θέατρο Νέο Ριάλτο. Ο Πίτερ Παν, ο Κάπτεν Χουκ και η παρέα τους ζουν στη χώρα του ποτέ-ποτέ, στη χώρα της ονειροφαντασίας. Αν θέλετε να ζήσετε στη μαγική χώρα του ποτέ-ποτέ, ελάτε να ταξιδέψετε με τους ήρωες του έργου Πίτερ Παν. Εγώ είμαι ο Πίτερ Παν, είμαι ένα παιδί που αρνείται να μεγαλώσει και σαν παιδί μπλέκω μαζί με τα φιλαράκια μου σε διάφορες περιπέτειες, πάντα στη χώρα του ποτέ-ποτέ και επειδή εκπροσωπώ το καλό πάντα νικάω. Η ιστορία του Πίτερ Παν είναι μαγική. Είναι ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων. Στη χώρα του ποτέ-ποτέ μαζί με τα χαμένα παιδιά, ο Πίτερ Παν παίζει και τραγουδά. Πιστεύει πως όταν γεννιέται κάποιο μωρό και γελάει για πρώτη φορά, το γέλιο του σπάει σε κομματάκια και γίνεται αερικό. Ο ήρωας ξεκομαχεί με τον ατσαλοχέρι πειρατή.